Γεια σας φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε σε ένα νέο βίντεο εδώ στο κανάλι μας τους Άκαστους που σήμερα θα ασχοληθούμε παιδιά με τη συναρμολόγηση του Σκαραβαίου. Λοιπόν, έχουμε στο χέρι μας το νούμερο 24, το τεύχος 24, εδώ είναι νάτο. Βλέπω πολλά κομμάτια, ελαττήρια, σούστες και τέτοια και μία μικρή εμπειρία που έχω παιδιά από το Λάντσια. Πιστεύω ότι φτιάχνουμε κάποια ανάρτηση πίσω, γιατί μπροστά είμαστε κομπλέ, οπότε κάποια ανάρτηση παιδιά φτιάχνουμε πίσω, γιατί έχει κάποια ίδια κομματάκια και με την μπροστά ανάρτηση. Θα δούμε. Πάμε να τα ανοίξουμε. Όπως είπα, βρισκόμαστε στο νούμερο 24. Κούτσα, παιδιά μου, φαίνεται ότι δεν περνάει αυτό, δεν μαζεύουμε. Οπα, έλα. Το πήραμε μαζί. Είμαστε λοιπόν πολύ νωρίς και εδώ. Ναι, έχει κάποια κομματάκια εδώ, μεταλλικά από ό,τι πιάνω, έχει και πλαστικά και ένα ελατηριάκι, μια σούστα, βιδούλες. Έχει δουλίτσα να κάνουμε και εδώ. Πάμε να ανοίξουμε λίγο να δούμε τι μας λέει. Φωτογραφίες, εντάξει, πυρμπύρι, ναι παιδιά, ναι. Η πίσω αριστερή ανάρτηση. Η πίσω αριστερή ανάρτηση, ωραία. Έχει δουλίτσα, δηλαδή φτιάχνουμε παιδιά πίσω. Α, και φέρνουμε... Και φέρνουμε και ένα κομμάτι, παιδιά, που μας είχε περισσέψει από το προηγούμενο τεύχος, το νούμερο 23, με την επιγραφή L, left, αριστερά. Έχει πραγματάκια εδώ, μπόλικα. Ελπίζω να το καταφέρουμε. Θα το καταφέρουμε. Δεν είναι τίποτα δύσκολο. Λοιπόν, για πάμε λίγο να μαζευτούμε, να νοικοκυρευτούμε, να ανοίξουμε λίγο και τα κομμάτια μας, να δούμε τι γίνεται σήμερα. Έλα. Πολύ ωραία. Λίγαν όλα, να βγάλουμε και την πολυπόθετη καρτούλα. Να τη κικαρτούλα. Λοιπόν παιδιά, έχει πραγματάκια, έχει μεταλλικά πραγματάκια, έχει πλαστικά πραγματάκια. Θα τα δούμε αναλυτικά και θα τα φτιάξουμε μαζί. Λοιπόν, ας μην χρωματευούμε άλλο, να σας φέρω να κάνετε παρέα εδώ στο φίλο μας τον Μπάμπη και να ξεκινήσουμε παιδιά τη συναρμολόγηση, να το φτιάξουμε σιγά σιγά, να δούμε πώς μπορούμε και τι. Φύγαμε. Εδώ είμαστε φίλοι μου, φέραμε και το κομμάτι από το προηγούμενο τεύχος με το ανάγλυφο L, left. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε σιγά σιγά αυτά που μας λέει και να ξεκινήσουμε να φτιάχνουμε, να δούμε τι και πώς, τι θα πραγματοποιήσουμε σήμερα. Λοιπόν, ναι, για πάμε. Αυτό. Εδώ. Ωραία. Με τρεις βιδούλες DM. Πάμε να βγάλουμε λίγο τρεις βιδούλες. Εγώ τις έβγαλα όλες, παιδιά. Αυτό είναι. Μία, δύο. Άλλη μία. Πολύ ωραία. Και πάμε. Πάμε να σφίξουμε. Θα τις βάλω λίγο ίσα ίσα να κρατήσει και μετά θα σφίξω.
Για πάμε. Ωραία. Πάει και η δεύτερη. Να βάλουμε και την τρίτη. Να τη σφίξουμε. Ωραία, πάει και αυτό. Έτοιμο λοιπόν το κομματάκι που ήταν να φτιάξουμε. Λοιπόν, τώρα τι έχει σειρά. Παίρνουμε το κομμάτι με το λογότυπο, με το χαραγμένο L που είχαμε από το προηγούμενο τεύχος, παιδιά, και το θέμα μας εδώ. Και βάζουμε μία βίδα CM. Έχουμε πει ότι και αυτή η συναρμολόγηση, παιδιά, προσωπικά για μένα, προσωπική μου γνώμη, αξίζει, γιατί έχει πάρα πολλά κομμάτια που είναι μεταλλικά. Είναι στιβαρό δηλαδή το αυτοκίνητο, φαίνεται, και μην ξεχνάμε, εντάξει, ότι είναι από την ASET την εταιρεία μας. Πιστεύω, χωρίς να θέλω να θίξω την Ντεαγκοστίνη, ότι θα πάει καλύτερα η ASET. Θα πάει καλύτερα, παιδιά. Σίγουρα. Σφίγγουμε εδώ, σφίγγουμε. Ωραία. Μια χαρά. Μια χαρά. Πάει και αυτό. Ναι, παιδιά, έκανα μια πατάτα. Έβαλα λάθος κομμάτι. Δεν έμπαινε αυτό, έμπαινε αυτό. Γιατί αυτό έπρεπε να το βάλω στο άλλο κομμάτι που φτιάξαμε πρώτα. Εντάξει, δεν πειράζει. Θα το ξεβιδώσουμε, μικρό το κακό. Και κεκτημένη ταχύτητα, θα έλεγα εγώ. Εφόσον δεν έγινε καμία ζημιά, δεν τρέχει κάτι, ρε αδελφέ. Μερικά πράγματα τα βλέπουμε πολύ εύκολα και λέμε, ναι, εντάξει, πάμε, προχωράμε. Γι' αυτό έγινε η δουλειά. Δεν πειράζει, το διορθώσαμε και συνεχίζουμε. Έλα, και συνεχίζουμε παρακάτω. Ωραία. Πολύ ωραία. Σφίγγουμε εδώ, σφίγγουμε κανονικά. Μια χαρά, πάει. Έτοιμο γι' αυτό. Λοιπόν, τώρα εδώ, αυτό που έβαλα λάθος πριν, το βάζουμε εδώ. Πολύ ωραία. Και λογικά το σφίγγουμε με άλλη μία βίδα CM, ναι. Να βγάλουμε άλλη μία. Έλα. Πάμε να σφίξουμε και αυτό. Τώρα θα βάλουμε λατηριάκια, να ενώσουμε τα δύο κομμάτια. Θα το σφίξω και λίγο ακόμα. Ωραία, αυτό ήτανε. Τώρα. Παίρνουμε το ελαττήριο, το βάζουμε μέσα. Και παίρνουμε, έλα,
Λοιπόν, παιδιά, δυσκολευτήκαμε, αλλά το βρήκαμε. Λοιπόν, το κομμάτι μας αυτό, έτσι, πάει εδώ και εδώ. Ωραία. Αυτό είναι. Αυτό που φτιάξαμε, δηλαδή, πάει στη δοκό που έχουμε αφήσει αναμονή από το σασμάν, κρατιέται η μία βάση του αμορτσέρ και η άλλη βάση του αμορτσέρ κρατιέται από την άλλη τη δοκό, τη μεγαλύτερη. Και ερχόμαστε μετά, βάζουμε το κομμάτι που μας έχει περισσέψει και το βιδώνουμε με δύο βίδες DM. Πάμε λίγο να το βιδώσουμε, να δούμε τι και πώς. Ενώ δεν ξέρω, ενώ είναι ωραία συναρμολόγηση, πιο ποιοτική. Μερικές μου φορές μου φαίνεται στις οδηγίες λες και χανόμαστε λίγο. Αυτή την εντύπωση δηλαδή μου έχει δώσει. Λες και μας δυσκολεύει αρκετά μέχρι να βγάλουμε άκρη, να καταλάβουμε τι μας γίνεται. Λοιπόν, βιδώνουμε αυτές τις δύο βίδες. Ωραία. Ωραία. Πάει γι' αυτό. Ναι. Και ήρθε κούμποσε, παιδιά. Εγώ νομίζω ότι θα έβγαινε, θα το φοβόμουν. Αλλά όχι, ήρθε κούμποσε. Και έτσι λογικά δουλεύει η ανάρτηση. Όσο μπορεί να δουλέψει. Αυτό είναι. Δυσκολεύτηκα, ναι, δεν θα το κρύψω. Δυσκολεύτηκα, παιδιά. Αλλά εντάξει, τα καταφέραμε. Έτσι. Θα το δούμε. Μην... Εντάξει, προσωπικά δεν αγχώνομαι. Θα δούμε τι και πώς θα βγει. Αυτό το ολοκληρώσαμε, είμαστε κομπλέ. Λοιπόν, πάμε λίγο να σας βάλω απέναντι, να τα δούμε και να τα πούμε λίγο, παιδιά. Πάμε. Εδώ είμαστε, τελειωμένο με το τεύχος 24. Παιδιά, μπορώ να πω ότι ήταν λίγο δύσκολο από τα λίγα τεύχη του Σκαραβαίου μέχρι στιγμής που με έχουν δυσκολέψει τόσο μέχρι να βρω την άκρη. Αλλά εντάξει, λύθηκε και αυτό. Όπως είπαμε, παιδιά, δεν ξέρω, δεν μου αρέσουν τόσο πολύ μετάφραση στις οδηγίες του Σκαραβαίου. Διακρίνω ότι είναι λίγο δύσβατες για να τις καταλάβει κάποιος. Μπας περιπτώσει, δεν μας πειράζει. Με λίγη θέληση και προσπάθεια όλα γίνονται και τελειώνουν. Λοιπόν, τελειώσαμε το νούμερο 24. Αυτό είναι, τη βάλαμε την πίσω την ανάρτηση. Τώρα, αν καταλάβατε, σας ευχαριστώ πολύ, έχει καλώς. Αν δεν καταλάβατε, παιδιά, συγγνώμη, έτσι όπως το έδειξα. Δεν ξέρω τι να πω. Αυτό ήταν και το σημερινό μας βίντεο, παιδιά, του Σκαραβαίου. Αν σας άρεσε, κάνουμε ένα like, αφήστε όποιο σχόλιο θέλετε, κάνουμε μια εγγραφή στο κανάλι μας, για να μην χάνουμε, παιδιά, τα καινούργια βίντεο με όλο το υλικό από το κανάλι και από τους δύο, και από μένα και από το φίλο μας το Γιάννη. Αυτά. Δεν έχω κάτι άλλο να πω. Μαζί, παιδιά, θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο, στην επόμενη συναρμολόγηση. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά και να έχετε μια όμορφη μέρα. Γεια σας!